Για να αποφύγω την επανάληψη θα μιλήσω σχεδόν συνθηματικά λέγοντας το εξής, ότι στην καρδιά της εισήγησης αλλά και της ανάλυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος ορθά μπαίνει το ζήτημα του επιχειρηματικού πανεπιστημίου ως το κεντρικό πρόβλημα σήμερα των πανεπιστημίων. Και το ζήτημα αυτό της επιχειρηματικής λειτουργίας του πανεπιστημίου είναι αυτό το οποίο καθοδηγεί, είναι η κινητήρια δύναμη η οποία τροφοδοτεί τις όποιες αλλαγές στο πανεπιστήμιο. Και οι αλλαγές αυτές είναι σε τρεις μεγάλες κατευθύνσεις. Αφορούν καταρχάς το πλαίσιο της εκπαίδευσης, εμπορευματικές σχέσεις παντού, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο, εμπορευματικές σχέσεις στην έρευνα. Το πλαίσιο της εκπαίδευσης μέσα στο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο θα πρέπει να γίνεται σε σιγή νεκροταφείου, με περιορισμένες συνδικαλιστικές, δημοκρατικές, πολιτικές ελευθερίες. Προϋποθέτει δεύτερον αλλαγές στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, όχι απλά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, αλλά και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, με κατακαιρματισμό της γνώσης, ευέλικτα πτυχία, πτυχία μια σούπα απέραντη σούπα δεξιοτήτων, απαλληφεί η εξαφάνιση ολόκληρων γνωστικών αντικειμένων τα οποία μπορούν να αμφισβητήσουν το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, την επιχειρηματική κοινωνία και τον τρόπο λειτουργίας της και φυσικά την εισαγωγή μέσα στην πανεπιστημιακή διαδικασία, μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία γνωστικών αντικειμένων κατ' εντολήν των επιχειρήσεων στο όνομα και στην εξυπηρέτηση των σκοπών των ίδιων των επιχειρήσεων. Και το τρίτο, το οποίο προϋποθέτει το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, είναι εκτός από τις αλλαγές στο πλαίσιο, το περιεχόμενο και αλλαγές ακόμη και στη διαδικασία. Προβλέπει δηλαδή ανταγωνιστικές σχέσεις σε ατομικό προσωπικό επίπεδο μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτή την συνεχή και διαρκή υπερεπένδυση στην ατομική ευθύνη, στην ατομική σου προσπάθεια, στην ατομική σου διαδρομή μέσα στο πανεπιστήμιο. Επενδύει σε αυτή τη λογική της αριστείας, την ατομική λογική της αριστείας, εσύ που θα ξεχωρίσεις από τους πολλούς, και στην πειθαρχημένη σου διαδρομή μέσα στις σχολές. Όσοι από εμάς είχαμε την τύχη, την ατυχία και τα δύο ταυτόχρονα να δουλέψουμε σε πλήρως εμπορευματοποιημένα κατ' όνομα δημόσια πανεπιστήμια στο εξωτερικό και μείναμε με την εντύπωση ότι είχαμε αποδράσει από αυτά επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δυστυχώς τα αντιμετωπίζουμε και εδώ. Όσοι είχαμε λοιπόν την ατυχία ή την τύχη να δουλέψουμε σε τέτοια πλήρως εμπορευματοποιημένα πανεπιστήμια κατ' όνομα δημόσια στο εξωτερικό, σε πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, όπου οι σχετικές εξελίξεις είναι σχετικά πάντα πιο γρήγορες, ξέρουμε ότι τα παραπάνω δεν είναι θεωρητικά κατασκευάσματα, αλλά είναι η ομή πραγματικότητα. Ανταμώσαμε φοιτητικούς συλλόγους, όπου οι φοιτητές, εκλεγμένοι φοιτητές, είναι επαγγελματίες φοιτητές με μισθό, που συμμετέχουν στα όργανα συνδιοίκησης σε μια κατεπίθαση συνεργατική διαδικασία. Συναντήσαμε σωματεία εργαζομένων και διδασκόντων, τα οποία ήταν πλήρως ακινητοποιημένα, καλούμενα να ξεπεράσουν εκατοντάδες νόμους και εμπόδια, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν μια συνέλευση ή να πάρουν μια απόφαση για μια απλή κινητοποίηση. Συναντήσαμε φοιτητές και αποφύτους, οι οποίοι τελείωναν τις σπουδές τους με χρέος δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Δέσμοι μια ολόκληρη ζωή, καθόριζε ακόμη και την επαγγελματική τους διαδρομή και τις επιλογές, τις προσωπικές τους επιλογές για μία ζωή, δέσμοι μία ζωής των φοιτητικών τους χρεών και των φοιτητικών τους δανείων. Είδαμε τμήματα και ολόκληρες σχολές μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας να κλείνουν εν μία νυχτή. Είδαμε μαθήματα στις ιατρικές σχολές όπως η φιλοσοφία της ιατρικής, η κοινωνική ιατρική, η δημόσια υγεία, να εξαφανίζονται και αυτές σε μία νύχτα, και αυτό γιατί δεν είχαν ζήτηση από τους πελάτες φοιτητές. Είδαμε ολόκληρα προπτυχιακά προγράμματα παγκόσμιας υγείας αντί δημόσιας υγείας να ευστήνονται κυριολεκτικά μέσα σε μία μέρα, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες φιλανθρωκαπιταλιστικών διεθνών οργανώσεων και επιχειρήσεων. Είδαμε φοιτητές και εργαζόμενους να πορεύονται τείχο-τείχο, μοναχική και εξαντλημένη μέσα σε ένα διαρκές πλαίσιο εντατικοποίησης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο αγώνας για ένα πανεπιστήμιο στην υπηρεσία των σύγχρονων αναγκών της νεολαίας και του λαού είναι αγώνας αναγκαίος και δίκαιος.
Είναι όμως ένας αγώνας σύνθετος και απαιτεί πολυεπίπεδη δράση σε όλα τα επίπεδα. Και στο πλαίσιο και στο περιεχόμενο και στη διαδικασία. Και αν θέλετε, το πιο δύσκολο για εσάς και για εμάς είναι το καθήκον του να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τη μάχη για αυτό το πανεπιστήμιο, τη μάχη ενάντια στο πλαίσιο, στα δίδακτρα, στον αυταρχισμό, στον ατομισμό, να το συνδυάσουμε με το περιεχόμενο, με το όραμα για ένα διαφορετικό περιεχόμενο εκπαίδευσης. Δηλαδή να παλέψουμε όλοι μαζί για τον σύγχρονο ρόλο του προοδευτικού επιστήμονα, του κομμουνιστή επιστήμονα, ο οποίος θέτει όχι απλά το πλαίσιο της επιστήμης του, τη διαδικασία της επιστήμης του, αλλά και το περιεχόμενο της επιστήμης του στις ανάγκες του λαού, στις ανάγκες της πρόοδου, της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, στις ανάγκες των πολλών. Καλό μας αγώνα λοιπόν, συνάδελφοι.